Κοντά μου έχω τον coach Διάνα Σιλίουπολης, Γιώργο Τσαμόπουλο. Coach, αυτό ήταν, τελείωσε η σεζόν, τερμάτισατε τρίτη, 2-2 σήμερα με το Φωστήρα. Ένα σχόλιο για το match και για τη σεζόν. Το match νομίζω ήταν από πλευράς ενδιαφέροντος και συγκινήσεων, αντάξιο των δύο ομάδων, μιας πολύ μεγάλης ομάδας όπως είναι ο Φωστήρας και μιας ομάδας όπως είναι η Διάνα, που φέτος έκανε μια μεγάλη υπέρβαση. Είχε την καλύτερη πορεία στην ιστορία της, την καλύτερη βαθμολογική θέση. Πραγματικά είχε μια πορεία όλη τη χρονιά πολύ καλή, σταθερή. Και θέλω να συγχαρώ και τους προηγούμενους και τον προκάτοχο μου προπονητή και γενικά τη διοίκηση που έχτισε μια αξιοπρεπέστατη ομάδα, μια ομάδα ικανή, με καλά στελέχη. Και απλά εμείς συνεχίσαμε την προσπάθεια αυτών που την ξεκίνησαν το περασμένο Αύγουστο. Θεωρώ ότι είναι μια δικαίωση για τη Διάνα αυτή η πορεία και νομίζω ότι είναι και η αφετηρία της μετέπειτα πορεία της Διάνα από εδώ και πέρα. Είχα πει από την αρχή ότι ο στόχος αυτής ομάδας, ανάλογα με την ποιότητά της, αν θέλετε και τα χρήματα που δαπανά, την αγάπη του κόσμου, των ανθρώπων που την περιβάλλουν, πρέπει να είναι αυτό το επίπεδο που τερμάτισε φέτος. Δηλαδή να είναι μια ομάδα τετράδας, πεντάδας, να καθιερωθεί στη συνείδηση του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου σαν μια δύναμη ισχυρή, ώστε από εκεί και πέρα την κατάλληλη στιγμή, αν θελήσει κάποια στιγμή, να κάνει με τις σωστές κινήσεις και το ανάλογο άλμα για μεγαλύτερη κατηγορία. Νομίζω όμως ότι ο στόχος ο φετινός επετέχθη, η Διάνα καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της τόσο ψηλά και τώρα πλέον στο Αθηναϊκό Ποδόσφαιρο θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Συγχαρητήρια στο Φωστήρα, θέλω να πω, το έχω πει πολλές φορές. Περαστικός ήταν και από την κατηγορία και από την ΕΠΣΑ. Θα πρέπει από εδώ και πέρα να τον χαιρόμαστε εκεί που ανήκει πραγματικά. Και ένα παράδειγμα για μικρότερες ομάδες όπως η Διάνα, ώστε να φτάσουν και αυτές κάποια στιγμή εκεί που ορίζουν οι δυνατότητές τους. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλά.